Καλησπέρα φίλε και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Ξεκινήσαμε η εκπομπή All About Aris On Air, παρέα με Γιώργο Γκάτο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντίνο. Έτσι, καλοκαίριασε τώρα και επιτέλους και πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα θέματά μας. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, κουβεντιάσουμε και μαζί. Καθώς έχουμε Χρήσανθο Τζαλτίδη στη τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο. Πριν εγώ να σας πω ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το Κόσμη Μακριτσίμης. Με εμπειρία στο χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλά τα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλά τη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άνδρας σύζυγό του, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 190 στην Άνω Τούμπα. Κάνετε τις αγορές σας μέσω του www.kritsimis.gr και φυσικά Ανθουλάκης Smart Trans. Αν απαιτείται υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδηγικές μεταφορές, η εναλλαγή είναι μονόδρομος. Από το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Ανθουλάκης Smart Trans. Πληροφορίες στο 231-075-30-24 και στο anthulakisltd.gr. Έχουμε τον Χρήσανθο Τζαλτίδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να του δώσουμε την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Μας θυμηθήκατε. Όπα. Καμπανάτος, είδες εδώ. Σαν να είναι εδώ. Καμπανάτος, αλλά με ξανακούω, να ξέρεις. Αμα. Στο βάθος. Το θέμα είναι ο κόσμος να μην σε ξανακούει, να ακούει μια φορά, εντάξει. Να μην με ακούει καθόλου, όπως την άλλη φορά. Ωραία, πείτε τα μόνοι τώρα, σας. Όχι, μια για χαρά. Για φτιάξτε τα. Το διορθώνουμε, το διορθώνουμε, το διορθώνουμε. Άντε να δω. Άντε να δω. Πού σε βρίσκουμε. Λύθηκε το πρόβλημα στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο από χθες, φίλε, τα λύσαμε. Εντάξει, λέω, μην είχαμε κι άλλους επισκέπτες. Όχι, δεν έχουμε. Θα πάψει ξύλινο εδώ. Εντάξει, βροχερή Ολλανδία σήμερα. Θα φτιάξω και το δίκαιο. Βροχερή είναι, ναι. Ζηλεύουμε λίγο. Η Ολλανδία, εντάξει, είναι καλές οι συνθήκες αυτές για προετοιμασία. Ιδανικές, θα έλεγα, για τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει κάτι να κάνετε, τα ακουστικά σας είναι δυνατά ή κάτι άλλο συμβαίνει. Και με ακούω δεύτερη φορά στο βάθος. Αν δοκίμασε μια χρήση, αν θέλει να χαμηλώσει τα δικά σου ακουστικά. Λίγο. Χαμηλωμένα είναι εμένα. Ναι. Μιλούσε και το ηχείο λίγο. Ναι. Δεν θα σα ακούω όμως. Τέλος πάντων. Δεν είναι τα δικά μου τα ακουστικά. Θα το ξεπεράσω. Τα δικά μας δεν είναι πολύ δυνατά από ό,τι ακούω. Να. Ακούγεται στο βάθος κάτι. Αυτά που λέω ακούγεται στο βάθος. Τέλος πάντων. Να κλείσουμε να μιλήσουμε τον Καβαδία και να το. Ναι, θα σε ξανακαλέσουμε. Να το ρυθμίσουμε γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά. Okay. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ξαναέχουμε τον Χρήσανθο Τζαλτίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στις ζωντανές εκπομπές. Ναι, έτσι. Άξι. Να πούμε ότι καταλαβαίνει ο κόσμος ότι καλοκαίριασε πιο πολύ και από τη ζέστη όταν έχουμε Γιώργο Γκάτο και Κωνσταντίνο Τσίπτσιο στο ίδιο στούντιο. Εκλεκτή καλεσμένη, είναι μόνιμος. Είναι νομίζω μαζί στο στούντιο όμως καταλαβαίνει ότι καλοκαιριάζει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Δηλαδή ή είναι καμιά 25 Μαρτίου ή καλοκαιριάζει απίστευτα. Ιούλιος, και Ιούλιος, Αύγουστος. Λοιπόν, θα λύσουμε το τεχνικό μας προβληματάκι. Και σε πολύ λίγο θα ξαναέχουμε τον Χρήσανθο. Ξεκινήσαμε, θυμίζουμε, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Μόλις ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας με τον Χρήσανθο Τσαλτίδη, θα ανοίξουμε και γραμμές για να μας πείτε κι εσείς τις δικές σας απόψεις, πώς βλέπετε την ομάδα μέχρι στιγμής. Σε μια κατά τα άλλα πολύ γεμάτη μέρα. Κόσμια. Εκλυπαρό κόσμια. Εντάξει και Δευτέρα, είναι και ζέστη, έχει λίγη κατανόηση. Όποιος έχει μείνει σε αυτή την πόλη, νομίζω. Και ακόμα εντάξει, νωρίς είναι και Δευτέρα. Δηλαδή, άμα ήταν Κυριακή, ναι. Δεν θα έχει ψυχή τώρα. Θα ήμασταν εγώ και εσύ, θα ακούγαμε. Και έχω λείψει από εξού. Και, και πολλές φορές θα βάζει και μουσική για να μας ακούει. Μα ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, γίνεται ένας. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει πάρει φωτιά. Ναι, εντάξει. Έχω να πω εγώ. Τουλάχιστον η μέρα ήταν πολύ γεμάτη σήμερα από άποψη ρεπορτάζ, έτσι. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ό,τι θέλει έχει. Δύο συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών. Ο Κωνσταντινίδης σήμερα το μεσημέρι, νωρίτερα που το ακούσατε ζωντανά στον αέρα του Λίμπερο. Το πρωί ο Έμαν που μίλησε στους απεσταλμένους στο ΜΟΜΟΕ. Επιστροφή Ματίγια είχαμε σήμερα. Σημαντική. Έκανε απόψυξη. Σημαντική επιστροφή στο χώρο του κέντρου. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τρόμαξα όταν είδα συσπάσεις των μειών της μέσης κλπ. Λέω πω τώρα θα είναι από αυτά αυτούς τους τραυματισμούς που θα τους κουβαλάει τώρα μια ζωή το παλικάρι. Τους σύμπουλους που δεν τους καταλαβαίνεις. Δεν τους είναι σημασία γιατί λες δεν είναι κάτι. Δεν έχουμε ακούσει άπειρες φορές ποδοσφαιριστή να λένε αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα στη μέση και λέω θα είναι ένα από αυτά εδώ τα ωραία ή οι ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, αλλά τελικά δεν είναι σοβαρό, ειδικά η ψήξη. Είδαμε μια μέρα.
Από την άλλη έχουμε και λιγότερο χαρούμενα γεγονότα, όπως η επιστροφή του Κουέστα και του Λάρσον χθες. Περιμένουμε και από εκεί νεότερα, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις περιπτώσεις των αθλητών. Έτσι, κάνουν αγώνα δρόμου ουσιαστικά, σε ένα ακόμα κλισέ που θα έλεγα, μέχρι τις 25 Ιουλίου. Έτσι. Γενικότερα, όλος ο Άρης κάνει έναν αγώνα δρόμου για να βρίσκεται στην κατάλληλη φυσική κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, το συζητούσα από προχθές, από το φιλικό. Για ποιο λόγο, θυμήθηκα το πρώτο φιλικό με το 5-1 με την. Με τη Σιρτάτ. Ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο να κάνεις. Και γενικότερα όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Για ποιο λόγο από την δεύτερη-τρίτη μέρα να κάνεις φιλικό. Εντάξει, πρέπει να μπει σιγά-σιγά σε τέτοιο. Ωραία, κάνε με τη δεύτερη ομάδα. Κάνε, χώρισε τους 10-10 και κάνε ένα δίδερμα. Δεν είναι όπως πέρσι που πήγε η ομάδα ένα 15 ημέρα στη Βέρεια και συνέχεια πήγε στην Ολλανδία που είχαν κάνει ήδη φυσική κατάσταση και πάνω πήγαν έτοιμοι. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο δηλαδή, όλες οι ομάδες. Και η Μπαρτσελόνα το ίδιο δηλαδή. Ξεκίνησε προετοιμασία τέλη Ιουνίου. Ουσιαστικά καλή προετοιμασία ξεκίνησε πριν 2-3 μέρες που μαζεύτηκαν αρκετοί παίχτες στην Ολλανδία. Και σε 20 μέρες ουσιαστικά έχει αγώνα. Σε 17 μέρες έχει αγώνα. Οπότε πρέπει να κάνει την κατάσταση. Τακτική, ομοιογένεια, όλα μαζί πρέπει να κάνει. Κάνε ένα φιλικό την πέμπτη μέρα. Κάνε και μετά την έβδομη. Αλλά όχι την πρώτη, τη δεύτερη, τρίτη. Δεν βγαίνει. Εγώ πιστεύω η Μπαρσελόνα με τον Αστέρα Τρίπολης να παίξει. Αν η Μπαρσελόνα είναι στη δεύτερη μέρα προετοιμασία, θα φάει 3 γκολ από τον Αστέρα Τρίπολης. Η συγκεκριμένη Μπαρσελόνα, ναι, εντάξει. Καλά, εμπαθή νομίζω. Τεμπελέ. Τεμπελέ, δεν είναι. Πρώτα είναι ποδοσφαιριστής ο Πάτης. Έτσι, αλήθεια είναι αυτά. Συγγνώμη, αλλά νομίζω είναι από τις μεταγραφές που δεν βγήκαν καθόλου τα τελευταία χρόνια. Επίσης, είναι σωστό αυτό που τόνισες για τον. Για τα κειμενάκια που ανεβάζει ο έτερος Γιώργος του All About Άρης. Μίλησε με Μπαϊράμις. Αυτός ο ρεξάτος νέος ελπιδοφόρος ρεπόρτερ. Ο οποίος έχει από την πρώτη. Ναι, γιατί το παιδί. Κάνουμε κανένα μπάνιο, ρε φίλε. Κάνουμε κανένα μπάνιο τώρα με το παιδί. Μπράβο, μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Συνέχισε έτσι. Εντάξει, ναι, είχαμε και στο μπάσκετ. Βλέπω εδώ, άφηξε Σούλη Παπαδόπουλου. Σούλη Παπαδόπουλου. Σούλη Παπαδόπουλου. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Χρήστο Τσαλτίδη να δούμε. Είσαι και εσύ στον αέρα, Σάκη. Τώρα και ο Σάκης είναι στον αέρα. Μα θες πες τα Σάκη στον αέρα όλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μιλήσει για τα πάντα, Σάκη. Θα μιλήσει για τα πάντα, Σάκη. Ακούγομαι πολύ στο βάθος εγώ πάλι, δεν πειράζει, μπορώ να επικοινωνήσω τώρα με ακροατές όταν βγάλω, θα έχουμε πρόβλημα. Εσένα σε ακούμε εμείς πολύ καλά πάντως στο στούντιο, δεν ξέρω. Καμπάνε, ναι, ρε παιδί μου, η επιστροφή μου είναι το θέμα. Επιστροφή έχεις δηλαδή, ε. Έχω επιστροφή κακίνα. Και εγώ σας ακούω εσάς, αλλά ακούω και τον εαυτό μου. Αυτό ξέρεις είναι λίγο δύσκολο να με αποσυντονίζει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα με πάρετε στο κινητό. Ωραία. Να μιλάμε σωστά και να μην έχω το μυαλό μου στον ήχο. Ωραία, ωραία. Και ωραία. Θα διώξουμε το Σάκη και όλα καλά. Ο Σάκης είναι που προσπάθει και τρέχει. Πάμε σαν για πλάκα το είπα. Εννοείται. Okay. Λοιπόν, ωραία, θα σε ξανακαλέσουμε, Χρήσανθε. Αυτά και πάλι από το Χρήσανθε Τσαλτίδη. Επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη. Από την Ολλανδία στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Πώς σου φαίνεται που κατεβαίνεις και πάλι στη Θεσσαλονίκη ενώ έχει καύσωνα? Δεν περνάω καθόλου. Δεν είσαι καθόλου τη ζέστη. Ε. Όχι, όχι. Εκεί στο βουνό, στη Νέα Ορλεάνη των Βαλκανίων, τι καιρό έχει? Εντάξει, μετά το ξημέρωμα κοιμάσαι εδώ, δεν μπορείς, νομίζω. Δεν ξέρω, μπαίνω στο σπίτι και βγαίνω από μπάνιο και θέλω πάλι μπάνιο. Το κόλπο είναι να κάνεις ζεστό μπάνιο. Το κόλπο είναι να κάνεις ζεστό μπάνιο και μετά βγαίνεις και είσαι και νιώθεις μια δροσιά. Δεν είναι, δεν κάνεις το. Είναι όπως το χειμώνα πρέπει να κάνεις κρύο μπάνιο. Για να βγαίνεις έξω και να ζεσταίνεις. Εντάξει, δεν κάνεις. Ζεσταινόμαστε, φίλε, για τα φιλικά. Όχι, αυτές οι συνδέσεις. Θεέ μου, Θεέ μου. Έχουμε λοιπόν, το πιο δυνατό φιλικό. Να τον καλέσουμε από το κινητό. Έχουμε το πιο δυνατό φιλικό την Παρασκευή. Έτσι. Με Eindhoven. PSV. Έτσι πρέπει να διαβάζει τα Ολλανδικά, από ότι έκανα μια προσπάθεια. Να μας πει λίγο τα Ολλανδικά. Πώς διαβάζεται? PSV. Καλά, εμείς πώς το λέγαμε δηλαδή. PSV, πιο. Πιο θεσσαλονικιώτικο. Αγγλικό θεσσαλονικιώτικο. Ναι, ναι, ναι. Έχει αυτό μια προφορά, ρε παιδί μου. Εντάξει, που κι αυτή. Ωραία. Φαντάζεσαι τώρα τι λένε στο αντίστοιχο All About Eindhoven που έχει ξεκινήσει με μια ισοπαλία και μια ήττα. Το Eindhoven 24. Φαντάζεσαι τι λένε. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει με ισοπαλία 0-0 με τη Σιόν και χάσανε χθες 3-2 πτηνής. Ναι, άσε, μη μου το θυμίζεις αυτό. Ειδικά αυτό μη μου το θυμίζεις. Που το παίζω στο 1-0 της PSV και λέω εύκολη νίκη σήμερα. Πω, μου το δίνει και δώρο από το 1-0 στο 1-30-1-35. Τι δωράκι είναι αυτό τεράστιο. Με το πόνταρα 1-2. Με το πόνταρα 1-1-1-2. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τι πράγμα είναι αυτό.
Εντάξει. Είμαστε ικανοί να παίξουμε φτιαγμένο μάτς και να μην βγει. Είναι δε... δεν είναι αυτό. Λοιπόν, τρίτη απόπειρα, νομίζω είναι και τυχερή. Εντάξει. Για σύνδεση με Χρήστα Τσαλτίδη. Χρήστα, δεν μας ακούς νομίζω τέλεια τώρα. Και πριν τέλεια σας ακούω εγώ. Χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιστροφή. Κινητό. Δεν γίνονται αυτά και από το κινητό. Παιδιά, έχετε κάνει κάτι ρύθμιση στην κονσόλα και προφανώς ακούγομαι διπλά. Τώρα δεν ακούγομαι. Α. Κάτι έκανε. Τώρα. Ωραία. Εντάξει. Δεν πήραξαν τίποτα πάντως. Είχαν τα χέρια τους πάνω. Δε. Το προσέξαμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Ίσως ήταν. Λοιπόν, ωραία. Τι κάνετε εσείς εκεί? Το ντουέτο το φοβερό. Ξεκινήσαμε εδώ τις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Ότι ήρθε καλοκαίρι. Και επίσημο. Τώρα τι καλοκαίρι σου λέει, έχει 12 βαθμούς. Καλοκαίρι, κρύο έχει, παγωνιά. Θες να αλλάξουμε για 5 μέρες κάτι. 15 του μήνους για μπάνιο, ναι, αλλά έλα εσύ εδώ, από εδώ να κάνεις εκπομπές. Θέλει ο κόσμος να μάθει, Χρήστα, έχεις πάρει ποδήλατο για να κινείσαι πιο εύκολα στην πόλη? Γιατί? Όχι βέβαια, δεν είμαι φαν του ποδήλατου. Πόδια, με τα πόδια. Έτσι, καθημερινή είμαστε εκεί. Προετοιμασία μαζί με την ομάδα. Χθες το πρωί που η ομάδα δεν είχε προπόνηση, πήγαμε στο ζωολογικό κήπο του Άρνεμ και κάναμε 8 χιλιόμετρα. Είναι τόσο μεγάλος, τεράστιος, είναι εκπληκτικός όποιος έρθει ποτέ στην περιοχή να πάει. Καλά για τα παιδιά δεν το συζητώ. Βέβαια είναι 25 ευρώ το εισιτήριο. αλλά αξίζει τα λεφτά του. Ταξίζει τα λεφτά, είναι εκπληκτικός. Να πάτε βόλτες. Εκεί έβγαλα και το λιοντάρι. Για να κάνω. Επίσης, να σου πω ένα hint εγώ για το βίντεο με το λιοντάρι. Αν κάνεις αντί για zoom την άλλη κίνηση με τα δάχτυλα, μικραίνει το βίντεο και μπορείς να το κάνεις να φαίνεται πλήρες. Γιατί το έβλεπα λίγο σε zoom το. Ναι, ναι, ναι. Στο story. Α, ναι. Εκεί, αυτά είναι. Να κάνω το story, τι να κάνω, να το ανοίξω, να κλείσω. Ναι, ναι, ναι. Αντί να κάνεις zoom την κίνηση που κάνουμε με το zoom, εσύ κάνεις το αντίθετο. Δεν έκανα zoom. Σε zoom το τράβηξα. Α. Πάντως φτιάχνετε και αυτό. Αν το πειράξει, ναι. Θα τα μάθω. Δεν νομίζω να αξίζει να ξαναπάς στο ζωολογικό κήπο για να το μάθεις τώρα αυτό. Εντάξει, ό,τι πλάνα έχεις μόνο. Όχι. Αντιλαμβάνομαι την ώρα που έχετε βάρδιες το τι κάνετε. Παίζετε με τα zoom του Instagram και του Facebook. Εντάξει, τα κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν. Για να κάνω μια σύνδεση. Ο Γιώργος Γκάτος. Για να κάνω μια σύνδεση με το clean fit όμως δεν έλυσε το πρόβλημα, την επιστροφή. Αυτά τα μάθατε. Αυτά μπορείτε να τα λύσετε. Clean fit. Αν βγει μια σύνδεση μέσω Instagram, κάτι θα κάνουμε. Θα είναι πιο εύκολο νομίζω. Βιντεοκλήση, φίλε. Θα γίνουμε και εκεί. Για να κάνω μια σύνδεση. 25 ευρώ έχει και το εισιτήριο στη Θύρα 2 για τον αγώνα με την ΑΕΛ Μεσού. Που βγήκαν τα εισιτήρια πριν μια ώρα περίπου. Και θα είμαστε εμείς το λιοντάρι και οι Κύπροι αυτό που έτρωγε το λιοντάρι. Ακριβώς. Έτσι νομίζω. Έτσι τα εισιτήρια τα μεμονωμένα είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι οι τιμές θα είναι πιο ακριβές σε σχέση με τα συνηθισμένα. Μιλάμε για ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο αν πάρεις διαρκείας το βλέπεις τζάμπα. Αυτό το προνόμιο λοιπόν για τον κάτοχο του διαρκείας θα πρέπει να γίνει αντιληπτό. Θα πρέπει να το καταλάβει. Γιατί και το επόμενο παιχνίδι, αν με το καλό περάσει ο Άρης, θα είναι δωρεάν. Άρα για μένα φυσιολογικές είναι οι τιμές. Γιατί ναι, ναι. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα σου λέγα μην το βάζεις 15, βάλ το 10. Mm-hmm. Μην το βάζεις 25, βάλ το 20. Έτσι. Αλλά τη στιγμή που υπάρχει ως δώρο εντός εισαγωγικών μέσα στο διαρκείας και είμαστε στην σεζόν που πουλάει διαρκείας, νομίζω ότι ορθώς πρέπει να είναι λίγο ακριβότερο το μεμονωμένο εισιτήριο για να δοθεί και η αξία στο διαρκείας, έτσι. Ναι, έχει τη σημασία του. Έχουν βγει και τα εισιτήρια και για το φιλικό νωρίτερα. Ουσιαστικά όποιος πάει, φαντάζομαι για το ένα θα πάρει και για το άλλο ταυτόχρονα. Κάπως θα τα συνδυάσουν αυτά. Ξεκινάνε από αύριο. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν στους φίλους, αυτοί που θα πάνε να πάρουν το εισιτήριο τους για τον Ατρόμητο, να πάρουν και το εισιτήριο διαρκείας τους. Ή ανάποδα, όποιος πάει για να πάρει για το εισιτήριο διαρκείας θα πάρει για τον Ατρόμητο ή για την Λεμεσό. Διαρκείας με Λεμεσό πάει τζάμπα. Πακέτο. Είναι δωρεάν το παιχνίδι. Και το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μπαμ στα διαρκείας. Δηλαδή, όπως και πέρσι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, έτσι και φέτος η λογική λέει ότι στο παιχνίδι με την Λεμεσού θα έχουμε ένα μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω, μπαμ στην πόλη των εισιτήριων διαρκείας.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 5.000 θεστήρια διαρκείας χωρίς τα συνδεσμικά. Άρα και από εκεί θα έχουμε μια δεδομένη άνοδο. Και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι τώρα όντως αυτή η εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα είναι αυτή η οποία θα προκαλέσει αρκετά μεγάλες πωλήσεις όσον αφορά τα διαρκείας. Και φυσικά περιμένει και η διοίκηση και ο Θόδωρος Καρυπίδης, περιμένουν αυτά τα χρήματα για να δουν και ποια θα είναι η συνέχεια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αυτό στην Ελλάδα δεν συνδέεται πάντα με ποδόσφαιρο, αλλά αν θέτουμε σε αμφιβολία ακόμα και αυτό για τον Άρη, τότε μην περιμένουμε συνεχώς να είναι κάποιος ο οποίος θα τροφοδοτεί με χρήματα την ομάδα. Προφανώς ο Καρυπίδης δεν έχει ένα πηγάδι με λεφτά από τα οποία τα βγάζει και συνεχώς τροφοδοτεί, χρειάζεται και τη συνδρομή, το είπε και ο ίδιος άλλωστε ότι χρειάζεται και τη συνδρομή του κόσμου. Μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση σε αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια και στο φιλικό, αλλά και στο παιχνίδι με την ΑΕ Λεμεσού. Τώρα ελπίζω κάποιοι να μην προτιμήσουν το ένα από τα δύο, δηλαδή να το πάνε έτσι κάπως. Εντάξει, ναι. Ελπίζω να μην είναι πολύ. Κοίτα, υπάρχουν πολλές διευκολύνσεις και στο φιλικό, ας πούμε, υπάρχουν και τα παιδικά εισιτήρια. Εντάξει, όποιος θέλει, νομίζω ότι μπορεί να έρθει. Να κάνει κάπως ένα πακέτο και να έρθει. Οπότε Και θα είναι και η πρώτη ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα. Γιατί δεν έχουν δει την ομάδα καθόλου. Πέρα από τα βιντεάκια που βγάζω εγώ live στο Facebook, που εκεί δεν βλέπεις κάτι φοβερό και τρομερό. Αντιλαμβάνεις λίγο κινήσεις, πέντε πράγματα. Έχεις μια εικόνα τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το παιχνίδι με τον Ατρόμητο να παρακολουθήσουν όλη την ομάδα, να δουν την κατάσταση όλων των παιχτών σε αυτή την πρόβα τζενεράλε πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Τώρα στα μεταγραφικά μας να πούμε ότι την Τετάρτη τελικά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Σάσα Λούκας. Το πρωί της Τετάρτης θα περάσει από εργομετρικά. Αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του για 2 χρόνια και το απόγευμα μαζί με τον Τίνο Διαμαντόπουλο θα ανηφορήσουν στην Ολλανδία να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα, να ενσωματωθεί λίγο στο κλίμα της ομάδας ο Βραζιλιάνος, να δει και ο Παντελίδης σε τι κατάσταση βρίσκεται, τώρα αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής ή όχι στο παιχνίδι με την Eindhoven, νομίζω θα εξαρτηθεί από το τι θα δείξουν τα εργομετρικά του και η παρουσία του εδώ στο διάστημα που θα βρεθεί στις 2-3 προπονήσεις τις οποίες θα κάνει, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να αποκρίνουμε τον άνθρωπο από αυτό το... Και μόνο τους συμπαίχτες να μάθει. Είναι ένα κέρδος. Είναι να μάθει τα ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια αρκετοί Ισπανόφωνοι, υπάρχουν Αργεντίνοι. Δεν θα έχει θέμα ο Βραζιλιάνος να ενσωματωθεί με την ομάδα. Όπως θέμα δεν θα έχει αν τελικά επιλέξει τον Άρη και ο Ιμπάνιες. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανταλλαγής προσφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άρης έχει κάνει μια συγκεκριμένη οικονομική πρόταση. Ο Ιμπάνιες ζητάει το κάτι παραπάνω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση. Ενώ υπήρχε η πληροφορία ότι αύριο θα έρθει ο μάνατζερ του, αυτό τελικά θα εξαρτηθεί από την τελική πρόταση του Άρη. Εγώ το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, έχω την αίσθηση ότι η τελική πρόταση του Άρη δεν είναι στα λεφτά που θέλει ο Ιμπάνιες, ζητάει κάποια χρήματα παραπάνω. Τώρα αν θα συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση του Άρη θα το δούμε, νομίζω ότι σήμερα αύριο το αργότερο θα ξεκαθαρίσει το θέμα του Ιμπάνιες, γιατί ο Άρης θεωρεί ότι θα πρέπει να τελειώνει με τον αριστερό μπακ μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη και επομένως αν μέχρι αύριο δεν τα βρει με τον Αργεντίνο θα πάει στην επόμενη επιλογή που έχει, γιατί έχει επιλογή stand-by από την Ευρώπη και θα προχωρήσει με εκείνον τον αριστερό μπακ. Και ουσιαστικά... Και το λέω αυτό γιατί χθες κυκλοφόρησε περί συμφωνίας, δεν υπάρχει συμφωνία με τον Ιμπάνιες. Μακάρι να υπάρξει, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, βέβαια σε εκτοτική πορεία την τελευταία διετία, όσον αφορά τις συμμετοχές του, έτσι, όχι όσον αφορά τις εμφανίσεις του, δεν μπορώ να κρίνω τις εμφανίσεις του και την κατάστασή του, γιατί πάρα πολλά πράγματα δεν τον έχω δει, αλλά με βάση τις εμφανίσεις δεν έχει όσες είχε τα προηγούμενα χρόνια. Καλό βιογραφικό, καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ από την αριστερή πλευρά εφόσον αποκτηθεί αρχή να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα. Αν λοιπόν δεν συμφωνήσει με τον Ιβάνιες θα πάμε στην δεύτερη επιλογή όπως σας είπα. Υπάρχει στον πάει ποδοσφαιριστής από την Ευρώπη για να έρθει. Θα περιμένουμε και σήμερα και αύριο τον Αργεντίνο και μετά πάμε για άλλα. Εκτός αν βέβαια το OK και έρθει μάνατζερ του για την συμφωνία. Αν τον δείτε να έρχεται το μάνατζερ,
θα το δώσουμε αυτό το στοιχείο, πάει να πει ότι πάμε για συμφωνία. Αν δεν έρθει αύριο ο εκπρόσωπός του, σημαίνει το αντίθετο. Το είπες, λες, και θα περνούσε από το λίμπερο αν τον δείτε να έρχεται, τι, να κάνουμε τι. Το, περίμενα ότι θα δώσει οδηγίες. Αλλά εντάξει, άλλο δεν το είπα σε εσάς. Το είπα στον κόσμο. Ότι αν το δείτε, δηλαδή αν μέχρι τώρα υπήρχε αυτή η πληροφορία. Σας λέω λοιπόν ότι αν έρθει, σημαίνει ότι πάμε για συμφωνία. Αν δεν έρθει αύριο, έτσι όχι τον Αύγουστο, αν δεν έρθει αύριο, σημαίνει ότι χαλάει. Ένα από τα δύο θα συμβεί και θα το δούμε. Το ξέρουμε αύριο για να δούμε αν θα πάμε και στο Plan B. Χαλάει και θα βγει άλλο όνομα στην επιφάνεια, λογικά. Ναι, άμα αν χαλάσει. Ναι, δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Ναι, θα βγει το όνομα που θα πάρεις, ναι. Πάντως εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ουσιαστικά θα έχει έρθει και ο Σάσα και ο αριστερός μπακ και νομίζω ότι αυτό θα είναι το ρόστερ που θα παλευτεί η ομάδα για τις δύο επόμενες εβδομάδες και το πρώτο προκριματικό, το δεύτερο προκριματικό με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Χριστιανδέ, μας ακούς? Ξαναπέστω. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει ο Σάσα, θα έρθει και όποιος αριστερός μπακ και νομίζω ότι αυτό θα είναι το ρόστερ που θα αποδεχθεί η ομάδα μέχρι τον αγώνα με τη Λεμεσό. Έτσι είναι, ναι. Τώρα δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Έτσι είναι. Το μετά, Χρήσανθε, τι πρέπει να περιμένουμε σε βουλώματα κυρίως, γιατί από ό,τι ξέρω θα έρθουν όχι πρωτοκλασσά τα ονόματα, θα έρθουν και οι λύσεις οι δεύτερες και τρίτες. Θα έχουμε και τέτοιες μεταγραφές. Θα τα δούμε μετά τους Κύπριους τώρα. Θα τα δούμε μετά τους Κύπριους. Άσε να προχωρήσουμε τώρα εδώ πέρα, να τελειώσουμε με αυτά που περιμένουμε και μετά τους Κύπριους θα τα. Υπάρχει πάντως μια προεργασία σίγουρα από το τεχνικό επιτελείο του Άρη. Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι προκύπτουν συνεχώς ένα με δύο ονόματα κάθε φορά και λένε ότι δεν υπάρχουν άλλα ονόματα για τις υπόλοιπες θέσεις. Υπάρχουν, απλά δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια και τηρείται μια σιγή ηχθείως από την ΠΑΕ Άρης. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι της ώρας. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε μια μεταγραφολογία για άλλες θέσεις στις 8 Ιουλίου. Όταν να δούμε τι θα γίνει και θα εξαρτηθεί και από τι θα κάνεις. Άμα δεν προκριθείς, πάρεις σε μένα μετά. Με όλους αυτούς που έχεις πάρει τώρα. Και το budget που έχει εκτιραχθεί. Εντάξει, ναι. Αν προκριθεί, Χρήσανθε, ο Άρης, η υπόθεση, γιατί εντάξει δεν γίνεται να μην την συζητάμε την γνωστή υπόθεση του Ματέο Γκαρσία, η υπόθεση του Ματέο Γκαρσία γίνεται λίγο πιο προσιτή? Όχι. Αυτή νομίζω θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτή η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Ήταν απόλυτη απάντηση. Λοιπόν, τελείωσε. Επειδή έχουν τρελάνει τον κόσμο καθημερινά με το Ματέο κτλ. Θα πρέπει να πούμε το εξής, κάτι, γιατί βρίζω λίγο το Σάκη μεταξύ μας. ο Ματέο αυτή τη στιγμή ανήκει στη Λας Πάλμας, όπως το ξέρουν όλοι, και δεν θα πάει στην προετοιμασία γιατί πήρε άδεια για να βρει ομάδα. Η πρόταση του Άρη είναι δεδομένη, έχει κατευθεί στη Λας Πάλμας. Ο πρόεδρος έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, ότι είχε πωληθεί δηλαδή και τα λοιπά, και τώρα του πάνε βρες ομάδα. Αφού είχε πωληθεί, πώς βρες ομάδα? Άρα όταν πριν από 1,5 μήνα όμως το λέγαμε αυτό, υπήρχαν και φίλοι του Άρη και υπήρχαν και διάφορα, έλεγαν άμα το είπε ο πρόεδρος. Θα πρέπει να μην μπαίνουμε στο τρυπάκι. Δηλαδή τώρα βλέπω δημοσίευμα για τον Ιμπάνιες και την New Old Boys, που προχθές ο Ιμπάνιες είχε πρόταση 450.000 από την Πυρλική. Πάνε. Δηλαδή όταν βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα, τα οποία είναι μάνατζερο κατάσταση. Δηλαδή λέει ο μάνατζερ, τον παίρνει ο Γκάτος και του λέει ναι, γεια σας και τα λοιπά, ναι, πάρα πολύ ωραία, ναι, έχουμε κάνει πρόταση από τον Άρη, αλλά υπάρχει πολύ 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 σοβαρό ενδιαφέρον από την New Old Boys και Boca Juniors και τη River Plate και τη Manchester United. Πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Εκείνη λέω, ξέρω, πεις, τι είναι, πας? Και εγώ θα πήγαινε μόνο. Δηλαδή. Πάνε ρε αγόρι μου. 450.000 λέει του δίνει η δικιά την πυρηλική, πως τη λένε αυτή, δεν ξέρω εγώ πως τη λένε και εγώ στην ομάδα την Τουρκία, και ο Άρης του δίνει 250. Και το συζητάς με τον Άρη. Πάνε και την πυρηλική, στη Σουαζιλάνδη. Πάνε στη Manchester United, που σε θέλουν ξαφνικά όλοι. Μόλις ενδιαφέρει το Άρης. Αυτά πρέπει να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος και να μην τρελαίνεται, γιατί τροφή σε αυτούς δίνουν οι δημοσιογράφοι φυσικά, όταν τα άρα παράγουν,
και ο κόσμος. Mm-hmm. Που τρελαίνεται με τέτοια πράγματα. Και πιέζει. Ντενιζλή ομάδα. Αυτή είναι η πρόταση, θες. Η Ντενιζλή. Αυτή είναι η Ντενιζλή σπορ, ναι. Ντενιζλή. Μπορεί, Χρήστανθε, να περίμενε τις, τις εκλογές ο παίκτης για να δει που θα έρθει. Να περίμενε να δει που, σε τι χώρα έρχεται, να περίμενε τις εκλογές. Να δει πώς θα πάνε πράγματα. Δίνω πάσα τώρα. Σίγουρα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν μέχρι πέρσι. Και μέχρι χθες. Ειδικά μέχρι χθες. Αλλά τέλος πάντων. Οι τελευταίες πληροφορίες. Μην μείνετε νωρίς να είναι ευγική δύο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υφυπουργός αθλητισμού θα είναι ο Αυγενάκης. Ο Κυριάκος Κυριάκος. Όχι. Ο Αυγενάκης. Α, γιατί δεν εκλέχτηκε. Ο Λευτέρης Αυγενάκης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες όπως διαβάζω εδώ, σε λίγη ώρα νομίζω. Ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο Λευτέρης Αυγενάκης από την Κρήτη. Κριτικός θα βγει τέτοιος. Κριτικός αθλητισμού. Δεν κάνω συνδέσεις, δεν θέλω να το προχωρήσω παρακάτω. Από πού είναι, από το Ηράκλειο. Θα σε γελάσω τη στιγμή. Δεν λέει εδώ. Βάλε στη Wikipedia. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε, θα κάνουμε ένα. Α, ναι, ναι, γνωστό. Γνωστή φυσιογνωμία, ναι. Όντως. Στα αγωνιστικά. Μέχρι πριν μισή ώρα μας λέγανε το Κεφαλογιάννης ότι θα είναι. Κάθε ώρα αλλάζουν. Εδώ από το πρωί δεν είναι σίγουρο. Κατάλαβες γιατί. Κατάλαβες γιατί ο κύριος Χρυσόφας είπε δεν βάζει για Κεφαλογιάννη. Πόσο μπροστά. Εδώ κάποιοι γράφανε ότι θα καταργηθεί το Υφυπουργείο Αθλητισμού και θα γίνει Γενικός Γραμματέας με αυξημένες αρμοδιότητες. Δεν ξέρω. Ποιος. Το Υφυπουργείο δεν θα υπάρχει λέει πλέον και θα γίνει Γενικός Γραμματέας. Αλλά ώρα από ώρα αυτό αλλάζει. Κάθε ώρα βλέπω άλλο δημοσίευμα. Και από τα ίδια site δεν ξέρω. Ωραία. Ο Βασιλιάδης κατάλαβε τι την το χτύπησε. Και οι δύο διαθετισμοί οι τελευταίοι εξαφανίστηκαν. Καταποντήθηκαν. Στο μεταξύ να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, αφού ο λαός του ΠΑΟΚ πολεμούσε τον Μητσοτάκη. Μια απορία έχω. Δεν θα μάθουμε ποτέ μέχρι τις επόμενες εκλογές, νομίζω. Θα δείξει. Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε στα αγωνιστικά πάλι. Και ο Τσίπρας τον πολεμούσε. Δεν μιλάει. Αλλά θα τον βάλω στον δρόμο. Και όχι μόνο, και όχι μόνο ο Τσίπρας και γνωστός πρώην γραφείων τύπου. Όχι. Λέω, συνεχίζω αυτό που έλεγες για το γιατί δεν βγήκε ο Τσίπρας. Λέω γιατί δεν βγήκε και το προηγούμενο όνομα που ανέφερε και το γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι εξαιρετικός φίλος μου, Κυριάκος, να ξέρετε. Και απορώ πως είναι ΠΑΟΚ, αλλά. Εντάξει. Είναι δείγμα και αυτό. Είναι δείγμα του φαφλατισμού που έχουν. Έτσι. Δείγμα είναι αυτό. Αφού τα βγάζουν όλα και σαρώνουν τα πάντα και τα λοιπά, πάρε το χάρη Καστανίδη. 488 χρόνια στο Κινάλ. Πραγματικά. Πρέπει να είναι εκεί. Και επίσης, γιατί όχι Κικίλιας στο Υπουργείο Αθλητισμού. Στο Υπουργείο Αθλητισμού. Αφού πάει σε Υπουργείο Υγείας, κάτι τέτοιο πάει. Εθνικής Άμυνας δεν ήταν. Δεν ήταν. Τώρα για υγείας πάει. Κοίτα, κάθε ώρα. 6 ώρα. Ναι, 6 ώρα. 6 ώρα νομίζω θα βγουν. Οπότε θα δεν χρειάζεται να κάνουμε προβλέψεις. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Για να σε γυρίσω πάλι στα αγωνιστικά. Δεν έχουμε νεότερα από Λάρσον και από Κουέστα. Από εξετάσεις περαιτέρω. Πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνουν. Εκεί θα τις κάνουν εξετάσεις, παιδιά. Στην Ελλάδα. Δεν κάνουμε. Έχουμε νεότερα. Αυτό, θα επιστρέψουν σήμερα ή αύριο. Και θα τις κάνουμε και τις εξετάσεις εκεί. Σε πρώτη φάση φαίνεται αυτό που έχουμε. Να κάνουμε ένα αγώνα δρόμου για να προλάβουμε το παιχνίδι με τους Κύπριους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με τις συγκεκριμένες δύο θέσεις γιατί είναι πολύ σημαντικές και οι δύο. Βέβαια ο Έμαν έδειξε καλά στοιχεία αλλά είναι άλλο να πεις ένα φιλικό παιχνίδι και άλλο να μπεις σε ένα επίσημο μάτς. Σίγουρα ο Άρης χρειάζεται τον Κουέστα κατά τα δοκάρια και φυσικά χρειάζεται και τον Λάρσον στο αριστερό άκρο της επίθεσης με δεδομένη και την απουσία του Μπρούνο Γκάμα νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητος. Ο Φετπαντίδης ακόμα δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας. Στην ουσία ο μόνος απόλυτα έτοιμος αναλογικά έτσι απόλυτα έτοιμος θα είναι τον Ιούλιο είναι ο Ντικινή αυτή τη στιγμή για τα άκρα. Ο Ιντέγε συνέχισε και συνεχίζει να ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς νομίζω ότι η μέρα με τη μέρα θα γίνεται καλύτερος. Εμένα μου έχει προκαλέσει πολύ καλή εντύπωση το γεγονός ότι αυτό το παιδί, παρόλο που είναι η φίρμα της ομάδας, δεν φαίνεται σε καμία
των περιπτώσεων κάτι τέτοιο στον τρόπο συμπεριφοράς του και στη λειτουργία του, και εκτός αλλά και εντός του γηπέδου, και περιμένουμε πραγματικά να, μέρα με τη μέρα, να γίνεται καλύτερος και να μας δώσει πράγματα μέσα στη σεζόν. Εντάξει, καταλαβαίνει ο καθένας ότι 25 Ιουλίου ακόμα δεν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Όπως δεν θα είναι και ο Ντουάρτε, όπως δεν θα είναι και ο Φετσαντζίδης, όπως δεν θα είναι και ο Ρόουζ, ή τέλος πάντων δεν θα είναι στο απόλυτα έτοιμο, δεν θα είναι στο 100% έτοιμο. Αλλά επειδή βλέπω πολλή δουλειά, όπως και ο Φετσαντζίδης είναι πολύ ωρεξάτος, και παρόλο που είναι από τα παιδιά τα οποία έχουν μπει σε μια διαδικασία έξτρα προγράμματος καθημερινά, και αγώνες θα το κάνει και με διάθεση το κάνει, και για μένα αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι έχει αντιληφθεί τον ρόλο που μπορεί να αποκτήσει τον Άρη, και με αυτά λοιπόν τα δεδομένα να ανεβάσει τη δική του την απόδοση και να βοηθήσει τον Άρη να φτάσει στο στόχο. Ναι, είχαμε και δύο συνεντεύξεις σήμερα, νωρίτερα το πρωί ο Έμαν, το μεσημέρι Κωνσταντινίδης, και οι δύο θέλουν να μπουν δυνατά. Όπως και να το κάνεις, ο Κωνσταντινίδης βλέπει μπροστά του ένα Σούντγκρεν που θα έρθει κυριολεκτικά μια εβδομάδα πριν τον πρώτο αγώνα. Περιμένουμε να μάθουμε και αύριο τι θα γίνει, αν θα αγωνιστεί ή όχι. Έχουμε και τον Κουέστα που είναι ουσιαστικά τραυματίας αυτή τη στιγμή, και ο Έμαν βλέπει ένα παραθυράκι ότι μπορεί να πάρει την πρώτη βασική συμμετοχή με τον Άρη. Οπότε είναι και η διέτοιμο πόλεμη, νομίζω, έστω και ψυχολογικά, έστω και σε δηλώσεις απλά, γιατί κανείς δεν είναι έτοιμος αυτή την εποχή. Έτσι. Έτσι είναι. Και για να απαντήσω και στο φίλο του Στάθη που ρωτάει για τις ανανεώσεις Κουέστα, Βέλεφ, τι γίνεται. Να πω ότι αυτά θα απασχολήσουν μετά τα μάτια της Κύπριος. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά τώρα ο Κουέστα, τα μάτια τραυματίας και τα λοιπά, δεν υπέγραψε αυτό που του είπε ο Άρης. Για 10 και 20 χιλιάρικα δεν είχε συμφωνήσει. Ζητούσε μια 10, μια 20 και τα λοιπά. Τέλος πάντων θα βρεθεί, πιστεύω, η άκρη και με τους δύο. Θα κάνει ο Άρης, θα κάνει τις προτάσεις του και ελπίζω να φτάσουμε σε θετική κατάληξη. Αλλά προϋπόθεση για επέκταση συμβολέου με παραπάνω λεφτά θα είναι να περάσει ο Άρης στην επόμενη φάση. Εντάξει, σίγουρα. Και ανεβαίνει λίγο το επίπεδο. Χρήστε, μιας και αναφέρθηκες και αναφερθήκαμε λίγο και στον Σούντγκρεν, τι συμβαίνει ακριβώς με το αυριανό παιχνίδι, δηλαδή αν δεν αγωνιστεί κόντρα στο Αραράτ, και επίσης γιατί τόση μανία να αγωνιστεί ο Σούντγκρεν με το Αραράτ, τόσο ανάγκη τον έχουν πια με τέτοια ομάδα αντίπαλο? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή τη μανία της ΑΕΚ. Αν δεν αγωνιστεί στο παιχνίδι με το Αραράτ, θα προλάβει, υπάρχει πιθανότητα να προλάβει και το παιχνίδι με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Σούντγκρεν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν θα παίξει με τους Αρμένιους. Η πληροφόρηση που έχουμε και από τον Άρη είναι ότι αυτό το οποίο και προφανώς ρώτησαν την UEFA, είναι ότι δεν είναι να δηλωθεί ο παίκτης, είναι να αγωνιστεί ο παίκτης, να παίξει. Αυτός λέει δεν θα παίξει. Έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε καταρχήν. Πότε παίζουν με τους Αρμένιους? Αύριο, 5 ώρα. Ακριβώς στην εκπομπή. Αύριο. Άρα, λογικά θα είναι εκεί, τώρα στην Αρμενία. Άρα, ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι αν είναι στην αποστολή. Μέχρι τις 4 το μεσημέρι δεν είχαν ανακοινώσει αποστολή. Αν και η αποστολή έφυγε για την Αρμενία. Μάλιστα. Τώρα θα δω. Ωραία. Αν θες να κάνω μια πρόβλεψη, είναι ότι δεν θα παίξει. Άρα αφού δεν θα παίξει, 18 του μηνός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Άρη στα παιχνίδια με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Νομίζω ότι εντάξει, πρέπει λίγο να το ψάξουμε και να πάρουμε ένα ρωτήσουμε στην ΑΕΚ, παιδιά. Ας πάρουμε τον ίδιο. Πρέπει όμως να μην παίξει και στον επαναληπτικό στις 17 Ιουλίου. Ναι. Ναι, σωστό. Οπότε υπάρχει χρόνος να φύγει 18 και να έρθει στον Άρη για να παίξει μετά από 5 μέρες. 25 ρε φίλοι. Γιατί θα πάρει 18. Με νέα ομάδα χωρίς να τους ξέρει. Αυτό είναι το ερωτηματικό, το μεγάλο. Τι εννοείς χωρίς να τους ξέρει? Να μην έχει ενσωματωθεί μέσα στην ομάδα. Ναι, αυτό. Να μην έχει... Εντάξει. Είναι ένα θέμα αυτό. Okay, εντάξει. Καλός ποδοσφαιριστής. Θα κάνει, φίλε, 5 προπονήσεις να παίξει. Δηλαδή... πώς γίνεται? Κάνει 5 προπονήσεις και θα παίξει. Και πάλι καλά είναι Σουηδός. Δεν είναι τίποτα Ισπανός, Αργεντίνος να θέλει να πάει και τίποτα διακοπές ενδιάμεσα. Να θέλει να κάνει τις διακοπές. Όχι, γι' αυτό σου λέω ότι έκανε διακοπές ο Σούγκρεν. Το χειμώνα. Έκανε διακοπές.
Και τις μέρες που ήρθε εδώ πέρα για να υπογράψει, ρε παιδιά. Ναι, εκείνο το 15ο είχαν διακοπές. Προετοιμασία είχαν. Τι προετοιμασία, ο Έλληνας, πώς τον λέτε τον Έλληνα. Δημητριάδης. Στη νική μια εβδομάδα μπάνια έκανε. Τι προετοιμασία έκανε. Πώς τον λέγανε, μιλούσαμε με τον Πάνο Δημητριάδης. Το φίλο. Δημητριάδης. Μπράβο. Ο κουμπάρος του φίλου μου του Κρίστοφερ. Τι λες τώρα. Άκου εκεί προετοιμασία έκανε. Στη νική την μπάνια έκανε. Παραπληροφόρηση. Έκανε ατομική εκγύμναση, δούλευε το πόδι του, μέσα στο νερό. Ναι, για τη συμφωνία, για τον τέτοιο, πώς το λένε εκεί που κάνεις το διάπλο της συμφωνίας. Προετοιμασία λέει έκανε. Τώρα συνηθίζεται οι personal trainers να είναι στα παραθαλάσσια θέρετρα και να κάνουν δίπλα στη Μύκονο, σε τέτοια μέρη, να κάνουν ατομικές προπονήσεις. Και βλέπουμε κάτι φωτογραφίες. Τι συνηθίζεται να κάνουν οι personal trainer και οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν χρειάζεται. Όχι όλοι, κάποιοι. Δεν χρειάζεται να ακουστούν αυτά. Δεν χρειάζεται. Η γυμναστική, ρε. Η γυμναστική εντατικό πρόγραμμα. Στη Μύκονο δύσκολα. Δεν νομίζω. Στη Μύκονο μπερδευόμαστε και με τους άντρες και τις γυναίκες. Λοιπόν, εμείς λέμε για την Ολλανδία εδώ. Μια personal trainer πρέπει να κάνω γιατί. Έτσι μακαρονάδες εδώ. Πρέπει να βρω μια personal trainer να μου κάνει λίγο ένα πρόγραμμα γύμνασης. Λοιπόν, το πρόγραμμα για σήμερα τι λέει, Χρυσάνθε? Το πρόγραμμα για σήμερα είχε πρωινή προπόνηση και έχει και απογευματινή προπόνηση. Ναι. Είναι διπλή η προπόνηση σήμερα, οπότε θα δούμε το απόγευμα που θα δουλέψει ο Σάββας ο Παντελής. Το πρωί, εντάξει, είναι λίγο πιο χαλαρές οι προπονήσεις. Βέβαια, μπήκε ο Ματίγια. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπως σας είχα πει, δηλαδή μία μέρα μόνο έχασε προπόνηση τη χθεσινή. Όχι δύο, συγγνώμη. Όχι, ψέματα. Μία μέρα την Κυριακή, μπράβο. Και δεν έπαιξε το Σάββατο. Εντάξει, έκανε και κάποια στημένα, δούλεψε κάποιες σέντρες, δούλεψε την επίδυση δηλαδή και τακτικά. Θα δούμε και το απόγευμα πώς θα πάει. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε ο Ματίγια, ο οποίος έλειψε προχθές. Και γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, αλλά μπορεί να την ενισχύσει σημαντικά, το είδαμε πέρσι και με τις πολύ καλές εκτελέσεις του στα στημένα. Ένα πράγμα το οποίο σας το είχα πει, αν θυμάστε, από πέρσι το καλοκαίρι, ότι και μάλιστα κάποιοι κορόιδευαν τότε, φυσικά, γιατί είχα πει ότι είναι πολύ καλύτερος και από τον Νέτο και από άλλους ποδοσφαιριστές στα στημένα. Στην πορεία του πράγματος είδατε το πόσο καλός ήταν στο συγκεκριμένο κομμάτι ο Ματίγια, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά την προετοιμασία πέρσι. Αλλά αυτό είχε μια λογική. Και αυτό, θέλω να πιαστώ λίγο από τον Ματίγια, αυτό είναι ίσως και ένας οδηγός για την κριτική μας σε σχέση με αρκετούς ποδοσφαιριστές με τον τρόπο που εμφανίστηκαν στο παιχνίδι με την Σιτάρ. Επειδή πλέον έχω μιλήσει με αρκετούς παίκτες αυτές τις μέρες, όλοι λέγανε ότι σε εκείνο το παιχνίδι, αν βάζαμε τα πόδια μας, αν προσπαθούσαμε λίγο παραπάνω, ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το παρατήσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή έγινε συνειδητά. Όταν σου το λέει αυτός ο ποδοσφαιριστής με ειλικρίνεια και δεν έχει κανένα λόγο να σου πει ψέματα οτιδήποτε άλλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, σε ένα φιλικό παιχνίδι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ λογική εξήγηση για την πολύ κακή εικόνα που είχε ο Άρης εκείνο το παιχνίδι. Σε ένα βαθμό αυτή η βελτίωση που θέλαμε φάνηκε στο παιχνίδι με αντίπαλο την Γκέντ. Τώρα θα δούμε την Αιτχόφεν. Μιλάμε τώρα βέβαια για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα επίπεδου Champions League, μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ και αξίας πάρα πολύ μεγάλης. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας με τον Άρη, ειδικά στο σημείο ότι η Ολλανδία είναι και πιο έτοιμη. Θα δούμε όμως, γιατί αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, προκαλούν και ένα κίνητρο παραπάνω στον ποδοσφαιριστή. Επομένως θα δούμε πώς θα πάει η ομάδα. Εγώ θέλω να δω βελτίωση της ομάδας μέσα στο γήπεδο, στις επιδράσεις, στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Βέβαια. Και έπειτα, ναι. Βέβαια και η Αϊτχόφεν ψάχνει την πρώτη νίκη της σε φιλικά. Δεν έχει νίκη ακόμα. Έχει μια σοπαλία και μια ήττα χθες. Που έκανε με την. Ναι, ποιος έπαιξε. Την προηγούμενη εβδομάδα με την Νιόν και χθες με την Νις. Έχασε. Τα γράψαμε αυτά στο Λαμπαοτάρι, όχι μόνο τα διαβάζεις και τα λες. 12 και 5. Ακριβώς. Τα βάλες. Ναι, 12 και 5. Πολύ ωραία. Ήταν τα πολιτικές για τις πολιτικές απόψεις. Ήταν στην Ελβετία το προηγούμενο διάστημα. Και πλέον ουσιαστικά επιστρέφουν, έχουν το φιλικό με τον Άρη την Παρασκευή. Την επόμενη Τετάρτη δίνουν φιλικό με τη Βόλτσμπουργκ.
Και στις 23 Ιουλίου ξεκινάνε προκριματικά Champions League με τη Βασιλεία. Οπότε και αυτή είναι τελικό στάδιο προετοιμασίας. Πάνω κάτω ήδη συμμετείχε με τον Άρη. Όπως και Champions League παίζουν δηλαδή αυτή, αυτά τα παιδιά. Ναι, προκριματικά Champions League. Και έχουν διάφορα ταλέντα μέσα. Εσείς θα τα δείτε, εμείς θα τα δούμε. Υπάρχει κάποια ενημέρωση? Όχι. Μάλιστα. Και κάτι τύπη θα τα δει. Θα πει επάνω. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για... Σε ακούμε λίγο βαθιά, λίγο μπουκωμένος ο ήχος. Έχει πάει εκτός από δικό σου. Λοιπόν... Κατάλαβα γιατί με ακούγατε. Τώρα σε ακούμε τέλεια. Τώρα καμπάνω δεν είναι. Ας δεν λέω τι είχα κάνει. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σας πω τώρα? Θέλω να μας πεις, Κρίσανθε, πότε θα πρέπει να εισηγηθούμε, να εισηγηθούμε στην Bayaris. Τελευταία ερώτηση έτσι, πριν σε αποδεσμεύσουμε. Πρέπει να εισηγηθούμε στην Bayaris να γίνει το Aris TV επιτέλους. Γιατί πρέπει να ανέβουμε επίπεδο. Το Aris TV υπάρχει. Να δείχνει τα παιχνίδια, τα φιλικά, όλα να τα καλύπτει. Ναι. Μια μεταγραφή είναι αυτό. Όταν θα βρείτε ένα προϋπολογισμό έξτρα περίπου 100.000 ευρώ, γιατί τόσο απαιτείται. Δεν πειράζει. All about Aris σε live. Μας έκλεισε τα μούτρα. Τον έφαγα εγώ. Εντάξει, δεν είναι με αυτά που δείχνει τηλεόραση, λογικό δεν πέφτει μετά μέσα. Λοιπόν, κάνε μια προσπάθεια ακόμη για να τον κάνουμε μια. Για να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας. Εντάξει, μην το κλείσουμε έτσι. Μισθό και ο gentleman. Λοιπόν, τι. Είναι, πάντω ξεκίνησε. Είναι όλα τελική ευθεία, φίλε. Ουσιαστικά το Σάββατο γυρνάει η αποστολή. Ναι, τελευταίε 4-5 μέρε. Εγώ έχω πορεία. Είδε, ένα αθλητή έχει ψήξει μια μέρα. Φαντάζομαι πάθουμε εγώ και εσύ ψήξει. Πόσε μέρε θα κάτσουμε? Ένα τρίμηνο στο χαλαρό δεν έχω. Άνετα. Άνετα. Ναι, δεν είναι. Δίκαιο δεν έχω. Μπαλόμπα συμφωνεί. Με κλιματικά και τα λοιπά, τώρα το καλοκαίρι δεν το παίρνει και χαμπάρι, πότε γίνεται. Ναι. Μην με κατεμοιάζει. Τον έχουμε λοιπόν. Έλα και πάλι, Χρήστανθε. Σε χάσαμε για λίγο. Μας πολεμάει η τεχνολογία, δεν γίνεται. Όχι, έπεσε το ίντερνετ μόλις διαβάσαμε την ανακοίνωση των Παπαδόπουλου για τον Ηρακλή. Ότι αγόρασε το αφημί του χρόνου. Και τώρα και φαίνεται να κάνει. Δεν έχει λογική αυτό. Σαν να παίρνει ένα χρόνο ρεπό. Πού θα παίξει φέτος? Θα τεθεί λες εσύ από τη μεθεπόμενη. Και άμα πέσει ουσιαστικά ο Βόλος, τι γίνεται? Πάλι το ίδιο. Τι? Άμα ο Βόλος υποβιβαστεί φέτος, θα ισχύει η συμφωνία? Θα παίξει στη Super League 2. Επίσης, αν πάρει το αφημί, ο Ηρακλής θα είναι με 6 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Με 5 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. 5 έχει, δεν 5. 5. Και ο Μιλιόπουλος πού θα πάει τώρα? Λέω εγώ. Ο κακοπρέπτος. Στην Ξάνθ θα γυρίσει, εγώ πιστεύω. Να γίνει και αυτό. Ναι, τι. Χρήσατε, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το ρώτησα και για τον Γιώργο εδώ πέρα, εσένα και εμάς, αν μας πιάσει ψήξη, θα μας αφήσει μέσα σε μία μέρα? Δηλαδή, εμείς που δεν είμαστε αθλητές, μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Είναι, νομίζω, σοκαριστικά αθλητικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Θα σου πω. Άμα έχεις φυσιοθεραπευτή να σε τρίβει όλη μέρα. Θα σου περάσει. Μιλάμε για άθλο που κατάφεραν και το κάνανε αυτό το πράγμα σε μία μέρα. Δεν είναι μία, είναι και το Σάββατο. Από το ναι, Σάββατο το πρωί. Ναι. Αυτό στην ουσία την Παρασκευή το βράδυ. Παρασκευή βράδυ τον έπιασε. Παρασκευή βράδυ τρίψε. Σάββατο τρίψε. Κυριακή τρίψε. Δευτέρα πρωί τρίψε. Είναι την προπόνηση. Εμείς θα ήμασταν εκεί, θα ήμασταν έτσι ξαπλωμένοι ακόμα. Το πολύ μας έτρεπε με καναβήξει η γυναίκα μας. Τελειώσαμε. Θέλω να μας, για το κλείσιμο, επειδή ρώτησα χθες και την Ελένη Μπούντου και θέλω και τη δική σου γνώμη γι' αυτό, για το φαγητό και για τον καφέ στην Ολλανδία θέλω να μας πεις. Ο καφές μόνο εσπρέσο εγώ πίνω. Εγώ πίνω εσπρέσο και πίνω κρύους καφέδες, οπότε δεν είναι το καλύτερο με εδώ. Είναι μια ιδέα οι κρύοι καφέδες και η πιο γνωστή αλυσίδα που υπάρχει ανά την Ευρώπη. Αυτά να πάνε, πέρα από την πανάκριβος. Το εσπρεσάκι, εντάξει, το ζεστό, όποιος το πίνει είναι οκ. Okay. Τώρα εμείς που εγώ πίνω ο φρέντο εσπρέσο, ας πούμε, τους μισώ εδώ που δεν κάνουν φρέντο εσπρέσο. Παρ' όλα αυτά, την έχω βολέψει με 8 εσπρεσάκια που το κάνω ένα καφέ και τον πίνω το πρωί. 8 εσπρεσάκια. Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν έχετε και ζέστη εκεί πέρα, οπότε δεν τραβιέται τόσο κρύος.
Όχι, δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη για να φέρει το εσπρέσο. Εγώ όμως πίνω κρύο και εδώ χειμώνα. Α, οπότε, τότε, δηλαδή, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Με 15 βαθμούς δεν το πρέπει να το ζεστώ. Τελείωσε. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Να σε αποδεσμεύσουμε και σένα. Αυτά. Αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε για την μακροσχελή μας κατατοπιστικός συζήτηση. Έτσι. Θα τα πούμε και πιο μετά αν έχουμε κάτι. Αλλιώς βιντεάκια στο Λαμπαουτάρης. Η Βάρδια είναι σε γρήγορση. Και πλήρες ρεπορτάζ από τη Βάρδια. Έτσι. Ωραία, Χρήστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Χρήστα Τσαλτίδη από όλο το ρεπορτάζ στην Ολλανδία. Να αναφέρω εγώ ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη ήταν μια προσφορά της εταιρείας Pevki Deluxe Residences. Αν θέλετε οι φετινές σας διακοπές να σας μείνουν αξέχαστες, Pevki Deluxe Residences είναι η επιλογή σας του ομίλου εταιρεών Caraman Lees. Ευρύχωρα, νεόδμητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Υπάρχει αυτό που ονειρευόσασταν. Παίρνετε τηλέφωνο τώρα στο 23740-622-22. Μπαίνετε στο site της Pevki Deluxe Residences, μέλος του ομίλου εταιριών Καραμαλής, γιατί σαν την Χαλκιδική δεν έχει. Στο site pevkideluxeresidences.com είναι η ακριβής διεύθυνση. Και φυσικά Arcon Ελλάς. Αν έχετε κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ ή μίνι μάρκετ, η επιλογή σας είναι μία. Arcon Ελλάς, κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή κελιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια που προσαρμόζεται στον χώρο σας. Την Arcon Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στο τηλέφωνο 2310-723-240, στο υποκατάστημα στην Αθήνα, καθώς και στο Arcon Ελλάς. Γιώργο, έχω να πω εγώ. Επίσης, μαζί μας είναι φυσικά και ο Φτίκας. Φτίκας πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας από όλων 37 με 39 στην κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Και φυσικά, τώρα δεν ξέρω αν είσαι για μια πίτσα τετράγωνη έτσι. Εύκολα. Εύκολα, με τέτοια ζέστη. Ήθελα να σε τσεκάρω, αλήθεια. Λοιπόν, εφόσον είσαι πανεύκολα, Mr. Gold είναι η επιλογή σου. Τσικές και Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Στο delivery 628-586 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το πρωί. Τσικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπους, Πολύχνη, Μετέωρα. Γενικότερα όλη τη Δύση πιάνει και λίγο Τσικές, Νεάπολη εκεί πέρα, λίγο στα πιο βόρεια, βορειοδυτικά. Εντάξει, μην τους βγάλουμε και άνω πόλη, σχεδόν λίγο ακόμα. Καταπληκτικές τιμές και άριστη ποιότητα. Αν είστε 2-3 άτομα ή είστε εγώ και ο γάτος και θέλετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να παραλύτε δύο πίτσες κανονικές 52 εκατοστά μόνο με 7,50, ή αν είστε περισσότερα άτομα σε παρέα ή βλέπετε έτσι και τα παιχνίδια τα φιλικά στην τηλεόραση ή στο Aris TV, θα πω εγώ άνοιγμα ξανά, μπορείτε να παραγγείλετε 3 τετράγωνες με 105 εκατοστά μόνο με 16 ευρώ. Λοιπόν, κλείσαμε την πρώτη ώρα, θα πάμε να κάνουμε το διπλό διάλειμμα, το τετραπλό super duper excellent διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με δικές σας γραμμές 2310-287-888 και 6945-287-888. Και όποιος θέλει να στείλει τις ερωτήσεις του στείλε, FM, το μήνυμά σας, FM και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Είδες, συνήθεια είδες, All About Aris On Air, με Γιώργο Γκάτο εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος ο Γκάτος και έχουμε καλό ήχο. Εγώ σε ακούω καμπάνα, εσύ? Εγώ νομίζω έχω μια επιστροφή. Ναι. Και εγώ έχω μια πολύ μικρή επιστροφή αυτή τη στιγμή. Τι έγινε, ρε παιδί, τι γίνεται, αυξάνονται επιστροφές εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε σε πολύ λίγο το θεματάκι μας. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας, FM κοινό στο 54526. Ό,τι θέλετε να στείλετε και να επικοινωνήσετε με εμάς, με την εκπομπή, να ρωτήσετε ό,τι χρειάζεστε για τα θέματα του Άρη. Είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα Ιμπάνιες. Είναι αλήθεια ότι όντως είχε δίκιο ο Χρύσανθος, είναι λίγο πριν. Παίρνετε τηλέφωνο, έτσι καλείτε στο 2310-287-888 ή στο 6945-287-888 για τις δικές σας γραμμές, για να τα πούμε και στον αέρα, έτσι να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για τα δύο πρώτα φιλικά
και για τις πρώτες μέρες της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Άρη. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και διπλές προπονήσεις πλέον και πάλι η προετοιμασία. Από μένα ακούγεται το πρόβλημα. Εσύ τα δημιουργείς όλα. Εγώ φταίω. Όλα εσύ τα κάνεις. Τώρα δεν έχω τόση επιστροφή. Όχι, τώρα δεν έχω επιστροφή, εντάξει. Μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα του Ιμπάνιες. Καθώς ο Άρης κατέθεσε την τελική του προσφορά και περιμένει μέχρι αύριο, αλλιώς θα ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις. Ο Ντίνος Διαμαντόπουλος είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, με τον ατζέντη του Λύση Ιμπάνιες, Ντάρκο Αλέγκιτς, όσον αφορά την περίπτωση του Αργεντινού που απασχολεί τον Άρη, και φαίνεται πως το θέμα δεν έχει τελειώσει. Παρότι η διαφορά υπάρχει και είναι έτσι διόλου ευκαταφρόνητη, υπάρχουν φυσικά και άλλες προτάσεις για τον Άρη. Εντάξει, όμως από την αρχή ήταν δύσκολη περίπτωση, νομίζω. Έτσι. Ήτανε, εντάξει, γιατί το ποσό που αξιώνει ο παίκτης δεν είναι κοντά σε αυτό που προσφέρουν οι κίτρινοι. Και... είναι μια ποιοτική αλλά ακριβή, νομίζω, μεταγραφή. Όπως και να το κάνεις, ας πούμε, είναι μια επένδυση. Δεν είναι δεύτερο συμβόλαιο, είναι ένα καλό συμβόλαιο για το δεδομένο του Άρη, θεωρώ. Έτσι. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Και είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι θα δώσει λύσεις αν κλείσει τον Άρη. Γι' αυτό ναι. Και το υψηλό κασέ. Κακά τα ψέματα, δεν έχεις δεύτερο. Είναι αλμυρός, όπως θα έλεγε και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μα αυτή τη στιγμή δεν έχεις δεύτερο, αυτό είναι το θέμα. Ναι, έτσι. Και για μένα πρέπει να έχει και ένα τρίτο από πίσω. Ναι, τρίτο νομίζω είναι τα παιδιά από τις ακαδημίες αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτοί υπογονήθηκαν και στα φιλικά τα τελευταία 20 με 30 λεπτά. Έτσι, παρ' όλα αυτά το θέμα δεν τελειώνει εδώ, παρά την διαφορά, τη σημαντική διαφορά που υπήρχε και υπάρχει ακόμη στο οικονομικό. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, ξαναλέμε ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Θα υπάρξει και άλλη επικοινωνία στις επόμενες ώρες. Αλλιώς ο Άρης, ξαναλέμε ότι θα ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές του, οι οποίες υπάρχουν, παρότι δεν ακούμε ονόματα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές για την πλευρά της ΠΑΕ Άρης στην συγκεκριμένη θέση. Περιμένουν όμως τον παίκτη, καθώς είναι μια από τις πρώτες επιλογές και το εξαντλούν όσο τους επιτρέπει ο χρόνος. Βέβαια, ο χρόνος είναι και εχθρός για την πλευρά του Άρη, η οποία πλευρά θέλει τις επόμενες μέρες να έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις της και σε αυτή τη θέση, καθώς πλησιάζει και το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Εγώ τα ακούω τέλεια όλο όμως. Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, μας ακούς? Αυτή τη στιγμή ναι. Ναι, εσύ μας άκουγες τόση ώρα? Όχι. Ωραία. Το τελευταίο λεπτό, όχι. Τώρα σε ακούω κανονικά. Ναι. Τώρα εσένα σε ακούς κανονικά. Εμένα με ακούω κανονικά, εσένα σε ακούω κανονικά. Ωραία. Το ίδιο και από εδώ. Και τώρα να ρωτήσουμε τον κόσμο. 23, 10, 2, 7, 8, 8, 8. Αυτά τα γέφυρες με τον κόσμο. Ναι. Γέφυρα με τον κόσμο είναι. Είμαστε δύο από εσάς. Λοιπόν. Αυτό αυτά για την περίπτωση του Ιμπάνιες. Ήταν μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής που... Τώρα με ακούω πάλι με επιστροφή. Ναι, τώρα έπιασε μια επιστροφή πάλι λίγο. Δεν ξέρω. Τώρα χάθηκε επιστροφή. Τι γίνεται? Και δεν κάνουμε και τίποτα το μεταξύ. Είναι σηκώστε όλα τα χέρια πάνω. Ποιος κάνει τι? Εντάξει, κοίτα. Πάντως νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε να πάμε στη δεύτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ναι. Για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ήταν η χώρα, νομίζω, πάνω κάτω ξεκάθαρος. Κοίταξε, γενικότερα όλες οι κινήσεις, υπάρχει και αυτή έτσι, η πίεση από τον χρόνο σε όλες τις κινήσεις, ακόμη και σε αυτές που ανέφερα εγώ για μετά το παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού. Καταλαβαίνουμε ότι και εκείνες πρέπει να γίνουν σχετικά γρήγορα, γιατί πλησιάζουν και τα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή μετά τα δύο παιχνίδια και τον επαναληπτικό στην Κύπρο, πρέπει ο Άρης να εντείνει και την προετοιμασία του, καθώς η προετοιμασία συνεχίζεται και η δουλειά συνεχίζεται για τους ποδοσφαιριστές, και εγώ θεωρώ ότι εκεί θα είναι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, καθώς αρχίσουν να έρχονται παίκτες και σιγά σιγά η μαγιά θα έχει την τελική της μορφή, όπως έγινε και πέρσι αντίστοιχα περίπτωση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, τον Άρη δεν μπορείς να αποκλείσεις καμιά περίπτωση. Βλέπεις ότι εκεί που έχεις ενημέρωση ότι οι δύο πλευρές είναι μακριά,
ξαφνικά συμφωνία και έρχεται το παίχτης. Οπότε δεν το φοβούνται αυτή την παραπάνω υπέρβαση για λίγα, για μερικές χιλιάδες ευρώ δεν τη φοβούνται το τελευταίο χρόνο, θεωρώ εγώ. Και οπότε δεν αποκλείω τίποτα, δεν είναι τελειωμένη υπόθεση για μένα, μέχρι ουσιαστικά να λήξει από μόνη της. Οπότε όλα είναι στο παιχνίδι ακόμα. Έχουμε μέρες μέχρι να κυρίσουν από την Ολλανδία ουσιαστικά, τότε πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, θα κλείσει και αυτό το θέμα. Θυμίζουμε, επιστρέφουν από την Ολλανδία μετά το φιλικό με την PSV, το δυνατό φινάλε. Ουσιαστικά μένει ακόμη μία εβδομάδα κουτσουρεμένη. Πέντε μέρες. Σκέψω ότι η Παρασκευή δεν νομίζω ότι θα γίνει προπόνηση, αν κάνουν κάποιο χαλάραμα το πρωί. Ναι. Το βράδυ είναι ο αγώνας και Σάββατο μεσημέρι επιστρέφει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ναι, ουσιαστικά είναι πέντε μέρες, να πούμε 5-6 προπονήσεις, αν βάλεις και τις διπλές. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω να βγαίνουν. Αν βάλεις διπλές μπορεί να βγαίνει λίγο παραπάνω. Σε πέντε κάπου, εκεί θα είναι νομίζω. Δεν θα είναι κάθε μέρη διπλή. Και επίσης θεωρητικά η ομάδα θα γυρίσει Σάββατο, Κυριακή θα έχει ρεπό, από Δευτέρα φαντάζομαι θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Μια μίνι προετοιμασία για τον Ατρόμητο και μετά μια εβδομάδα ολόκληρη για να υποδεχτεί την LMSU. Οπότε εντάξει, παιδί μου. Να τονίσουμε, επίσης, να τονίσουμε κάτι το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά για την LMSU. Ότι εννοείται ότι παρακολουθούμε στενά και το ρεπορτάζ της Κυπριακής ομάδας. Να πούμε ότι και η LMSU έχει τα προβληματάκια της. Έχει την προετοιμασία της, η οποία είναι και εκείνη λίγο πιεστική και απαιτητική. Αυτό ακριβώς. Είναι πιο πίσω η LMSU σε σχέση με τον Άρη. Είναι περίπου μια εβδομάδα πιο μετά από τον Άρη ξεκίνησε. Χθες πήγε στη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, το Πράβετς συγκεκριμένα. Με τον μπασκετικό Άρη πηγαίνει και κάνει αυτό. Ήταν κλασικό αυτό, ναι. Ο Άρης πήγαινε στο Πράβετς μια ζωή. Και η αποστολή ουσιαστικά της LMSU θα έρθει στη Θεσσαλονίκη τρεις μέρες πριν τον αγώνα. Τη Δευτέρα, ας πούμε, πήρνε εκείνη την αναμέτρηση. Θα κάτσει δηλαδή. Έχει, οπότε ξεκινάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Καζαριάν. Ναι, και... ναι, θα κάνει κανονική προετοιμασία από την αρχή. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο roster της LMSU. Και αυτοί δουλεύουν, δεν έχουν το όνομα, ας πούμε. Είναι πιο πολύ σαν ομάδα δουλεμένη. Αυτό προσπαθεί να περάσει και ο Ντούζαν Κέρκεζ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο προπονητής της ομάδας. Και αυτό ουσιαστικά εκεί θέλει να βγάλει τη δύναμη και την αντοχή. Γιατί κακά τα ψέματα, ούτε ο Άρης ούτε η ΑΕΛ θα είναι έτοιμη 100% στον πρώτο αγώνα. Ουσιαστικά θα παιχτεί στη φυσική κατάσταση στο προσωπικό επίπεδο. Και επίσης η ΑΕΛ Μεσού, πάντα το λέω το μεταξύ κολλητά, για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος αν λέω ΑΕΛ Λεμεσού ή αν λέω ΑΕΛ Μεσού, το λέω ΑΕΛ Μεσού, μία λέξη. Η ΑΕΛ Μεσού έχει και τον τελευταίο καιρό το θέμα με το διοικητικό της κομμάτι. Ναι, όπου ναι. Ο πρόεδρος είναι, όχι θα πουλήσω το διοικητικό συμβούλιο, του λέει όχι μην πουλάς, και γενικότερα υπάρχει μια διελκυστίνδα απόψεων. Από ό,τι διαβάζω στην Κύπρο, αυτή η ιστορία κρατάει χρόνια, 2-3 χρόνια. Κάθε καλοκαίρι θέλει να φύγει από την ομάδα. Επίσης οι Κύπροι έχουν και ένα άλλο θέμα. Εκτός από το ότι δεν θα αγωνιστούν στο Τσίριο που είναι η φυσική τους έδρα και το παιχνίδι θα γίνει στην ΑΕΚ Αρίνα, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα έχουν ούτε τους οπαδούς τους, τους οργανωμένους στο πέταλο. Γιατί στην Κύπρο για να μπεις σε γήπεδο χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Ναι. Και όλες οι ομάδες της Κύπρου αντιτίθενται σε αυτό. Έτσι, οπότε ουσιαστικά είναι σαν να παίζει. Δεν έχει και τρομερό πλεονέκτημα έδρας. Αν το καλοσκεφτείς. Αν παίζει ρόλο αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορία το γήπεδο, πώς λέγεται, της LMSU, Τσίριο. Τσίριο. Ωραία. Είναι Τσίριο με ελληνικά ή είναι Τσίριο στα αγγλικά, C-H-E-E. Α, είναι Τσίριο. Είναι κάποιος Κύπριος Τσίριος και πήρε το όνομα του. Ή είναι από το γνωστό χαιρετισμό στα αγγλικά το όνομα. Δεν ξέρω, γιατί είναι και λίγο στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Wikipedia είναι φέρει το... χάρη στην κοινοτορία το οποίο οικοδομήθηκε. Α, είναι το Τσίριο γήπεδο, δηλαδή ο Τσίρος, ναι, Τσίριο, το Τσίριο γήπεδο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Αν διαβάζω σωστά τις πληροφορίες του Wikipedia και δεν τις έχει αλλάξει κάποιος να τρολάρει επίτηδες. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Εδώ με ρωτούσαν τις προάλλες, είχαν πάει σε άκυρο ποδοσφαιριστή και είχαν γράψει, ξέρεις, καλώς ήρθες στον Άρη και τέτοια, ρε παιδί μου.
Και λέω, ισχύει αυτό, λέω, όχι ρε παιδιά, δεν γίνεται επειδή το γράφει η Wikipedia που μπορώ να γράψω κι εγώ ότι εσύ είσαι 2-20 και παίζεις στις Rockets να ισχύει πάντα, ρε παιδί μου. Θέλει, ξέρεις, φιλτράρισμα, καλό. Ή εκτός αν παίζεις εσύ στις Rockets και το ξέρω. Γίνεται κάτι τέτοιο. Και κοίτα, με τις αλλαγές στο NBA όλα είναι φθανά. Ειδικά για τους Rockets και εμένα. Δεν θα αποκαλύψω όμως τις πηγές μου και γιατί ο manager μου δεν μου το επιτρέπει. Ναι, αλλά να μου πεις εμένα πριν προλάβει ο τέτοιος, ο Βοϊναρόφσκι. Ναι, καλά, ναι. Εν τω μεταξύ έχεις δει ότι έχει γίνει της μόδας τώρα από Έλληνες, από γνωστά sites έτσι, της Αθήνας κυρίως, στο Twitter να ανακοινώνουν παίκτες στα αγγλικά. Ναι. Με αγγλοελληνικά βέβαια, με σύνταξη ελληνιστή. Είναι τουλάχιστον κάτι παραπάνω από cringe. Πρέπει να βγει νέα λέξη για το συγκεκριμένο. Εγώ στη θέση, ας πούμε, θα έπαιρνα ακριβώς τα όσα λένε στην Αμερική και θα άλλαζα απλά ονόματα. Αυτό έχουν πάει ένα επίπεδο παραπάνω και βάζουμε και λέξεις που δεν υπάρχουν. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά... Επίσης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο αδερφός του Γιάννη, έκλεισε ο Γιάννης συμβόλαιο... Ο Γιάννης είναι αδερφός του. Όχι, φίλε, όχι. Όχι. Πρώτα απ' όλα και τα λες αυτά σε εκπομπή όλα μπαουτάρεις. Και για παίκτη Παναθηναϊκού. Πρώην παίκτη Παναθηναϊκού. Καλά. Τώρα μπακς δεν έχουμε θέμα. Δεν μετράνε αυτά, φίλε. Ανοιχτές γραμμές, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος εκπομπής All About Aris On Air. Θυμίζουμε ανοιχτές γραμμές 2310-287-888 και 6945-287-888. Και όποιος θέλει μηνυματικά FM, αφήνει ένα κενό το μήνυμα που θέλει και και αποστολή στο 54526. Στην SMS χέρα που θα έλεγε και ο Μάριος Ασλαμής. Ασλαμή και τους φίλους. Ήταν από εδώ. Νομίζω το ανάποδο. Εντάξει. Όχι, το κανονικό είναι Ασλαμής. Ναι, το ξέρουμε. Ναι, ναι. Έχουμε δει συνεντεύξεις. Είδες τρία μούτρα με τέτοιο, από το MasterChef. Ναι, τα πάντα είδα. Εννοείται. Γιώργος Γκάτος είναι πάντα ενημερωμένος. Πάντα ενημερωμένος. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό για το Ιμπάνιες, φίλε. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν τα αποκλείω κιόλας, αλλά είναι και πολύ στο όριο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, νομίζω ότι αν δεν κλείσει κάτι μέχρι σήμερα το βράδυ, δεν νομίζω ότι ο άλλος θα ασχοληθεί παραπάνω. Γιατί ξέρει, πρέπει να πάει και στο. Βάζει και deadlines ο Γιώργος Γκάτος. Σήμερα το παίξει σήμερα το βράδυ, μέχρι τις 9 η ώρα. Είσαι να πει τη δικιά σου παραπάνω. Α, για κάτσε, ναι, τι θα κάνετε τώρα, θα το κάνετε. Βγάζετε το τίποτα 10 και μισή, να έχουμε. να τρέχω εγώ. Δεν υιοθετώ. Εγώ υιοθετώ από εδώ μέχρι την Ολλανδία, μέχρι το Άρνεμ. Ό,τι είναι να βγει τώρα, να 7-7.30-8 μετά από αύριο πάλι. Όχι, μη λες τέτοιο γιατί. Δεν μας βλέπω καλά. Εντάξει, το βράδυ δεν κάνει να κλείνουν τα συμφωνία, Γιώργο. Δεν είναι. Είναι γουζουζιά. Είναι γουζουζιά. Λοιπόν. Είχαμε και δύο συνεντευξούλες σήμερα. Φαγώθηκες με τις συνεντευξούλες. Άντε πέστε. Άντε πέστε. Άνοιξε γιατί να βλέπεις εδώ. Βλέπω εγώ. Να, εδώ Κωνσταντινίδη έχω μπροστά μου. Ναι, σίγουρα. Έχω ξεκινήσει από τον Έμανο. Εγώ άνοιξε Κωνσταντινίδη. Γι' αυτό για να πω εγώ Κωνσταντινίδη. Ο Αυστριακός Πορτιέρο. Εγώ το μεξί, ωραία, το είναι πες. Αυστριακός και το λέμε Εμάν. Γιατί δεν το λέμε, βασικά Εμάν το λέμε εμείς σωστά νομίζω. Εμάν τον έχουμε συνηθίσει να το γράφουμε. Δεν πόσες έχω φορές. Ιδέα. Εγώ προχθές νομίζω ότι ήταν Πολωνός. Το Φαμπτάν και έγραψα σε ένα θέμα Πολωνός. Και από κάτω το σχόλιο ξέρει, γίνεται τον πάρτι. Κανονικά επειδή έχει H και είναι EHM, ξέρω εγώ, Εμάν. Νομίζω είναι γερμανόφωνο. Προς γερμανόφωνο πάει. Και αυστριακός κιόλας. Εκτός να μιλάει γαλλικά κι αυτός. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Θα μάθουμε. Τι γλώσσα μιλάει στις δηλώσεις του. Δεν ξέρουμε. Φίλε, θα ρωτήσουμε τον Χρήστο αύριο. Ναι. Γιατί αν είναι αυστριακό με γερμανόφωνο είναι Εμάν. Αν είναι γαλλόφωνος είναι Εμάν. Θα βάλει voice recognition όχι, στο τέτοιο. Όχι. Θέλω να δω, να επιβεβαιώσω κάτι αυτή τη στιγμή. Άφησε πάντως θετικές εντυπώσεις. Έχω φτάσει στο σημείο. Ναι. Που η παίχτη είναι λίγο πιο μικρή από εμένα, αυτό να σου πω. Έτσι. Είναι πλήγμα στην ψυχολογία μου. Καλά, εντάξει. Εγώ το έχω ξεπεράσει γιατί έχει χρόνια που γίνεται αυτό. Πλέον εγώ. Πλέον ένας ποδοσφαιριστής που είναι στην ηλικία μου παίρνει μεταγραφή στην Αλάνια Σπορ. Είναι ακριβώς. Είναι για λίγους μήνες με περνάει. Για λίγους μήνες με περνάει. Και άμα μαζί στον δρόμο είναι ο Σιώπης μοιάζει με 30 χρονών.
Δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, πάντως ο Έμαν έχει αφήσει θετικότατες εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Δείχνει να παίρνει την ευκαιρία που του δίνει ο Σάββας Παντελίδης. Από αυτά που είδαμε και ακούσαμε, ναι. Ελέο και ενοχλήσεων κυρίως στους κοιλιακούς του Χουλιάν Κουέστα. Γιατί πάντα ότι... ειδικά η θέση του τερματοφύλακα είναι καλός ή κακός. Λίγο πατήσει με πατώσει και ο θάνατός η ζωή μου σε εισαγωγικά για τους θεματοφύλακες. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο που μπορείς να χρησιμοποιηθείς και ως πολυεργαλείο σε κάποια άλλη θέση για να χωρέσεις και εσύ μέσα. Είναι αν είσαι θεματοφύλακας, είτε θα είσαι πρώτος, είτε θα είσαι δεύτερος και θα παίξεις 3 μάτς 4 όλη τη σεζόν, είτε θα είσαι τρίτος και απλά θα ψάχνεις ομάδα όλη τη χρονιά. Δυστυχώς. Εγώ πιστεύω ότι θα κινηθούν γενικότερα στο μέλλον για ακόμα ένα θεματοφύλακα στον Άρη. Φέτος. Εκτός αν αφήσει τόσο θετικές εντυπώσεις ο Αυστριακός, γιατί κατά ψέματα είναι 20 χρονών. Έτσι. Τι δεν ξέρω τι ανταγωνισμό νιώθει ο Κουέστα και δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να εμπιστευτεί κάποιον 20χρονο ως τερματοφύλακα. Να ήταν, π.χ. εξτρέμ, όπως ήταν ο Γκαρσία, θα σου έλεγα εντάξει, αλλά τώρα για τερματοφύλακα ξέρεις, η θέση είναι τόσο νευραλγική. Κλεισέ, έχω εγώ, σου λέω, έχω κάνει τη λίστα με τα κλεισέ, τα λέω, ναι, τα πετάω, δεν έχω θέμα. Για κάθε πολυσύλλαβο που ακούγεται στον αέρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, νομίζω πρέπει να υπάρχει ένα χειροκρότημα. Ναι, εντάξει. Για να το πάω και στη συνέντευξη που παραχώρησε στους απεσταλμένους τον Μουμουέ, ακόμα ένα κλεισέ. Κοίτα, έκανε τον ντεπούτο του, λέω και τραυματισμού του Κουέστα. Εντάξει, είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αυτό που έγινε προχθές για τον Άρη. Τονίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα τους οδηγεί. Mm-hmm. Γιατί όπως λέει, δόθηκαν δύο πέναλτι, το ένα ήταν πολύ αμφίβολο αφόρμης ποιότητας. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο το τι κάνει ο Γιώργος Γκάτος τώρα όταν μιλάμε για δηλώσεις. Αυτό που σας μεταφέρουμε στον αέρα είναι, αν βλέπατε στον δρόμο έναν φιλοσός ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το απόγευμα και του πείτε «Α, μίλησε ο Εμάν, τι είπε εσύ?» Αυτό πρέπει να το πεις σε 4-5 γραμμές. Αυτό θέλουμε. Αυτό κάνει ο Γιώργος Γκάτος τώρα. Κάνω μια περίληψη. Ναι, δεν είναι. Την πλήρη συνέντευξη. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Δεν είναι όλα από το Aristotle.com για να διαβάσει. Είναι στα βασικά ακόμα. Πού, πού. Με όρους βάρδιας στα βασικά ακόμα. Έχω αρχίσει γύρω μου. Και ενώ τονίζει ότι και το τρίτο γκολ που δέχτηκε η ομάδα υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα. Και όπως είπα και ο Χρήστος εκείνη τη στιγμή που το είδαμε live ότι. Υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να είναι offside. Εμείς δεν το είδαμε ποτέ και δεν θα το δούμε νομίζω. Γιατί και οι φάσεις που είδαμε και από το Twitter της ομάδας ήταν πολύ κομμένες. Οπότε δεν έχουν καν. Οι Βέλγοι δεν έχουν τα γκολ που βάλανε προχθές. Όχι για να τα δούμε εμείς στην Ελλάδα. Ναι. Ενώ και το πέναλτι που έπιασε τονίζει ότι είναι πάντα σπίτι να αποκρούσει ένα πέναλτι. Αλλά άμα χάνει η ομάδα στο 3-0, τι να το κάνεις. Έτσι. Και αυτό έχει δίκιο νομίζω. Ότι όσο και να πενέψεις κάποιον ότι ξέρω στην πρώτη του συμμετοχή έπιασε πέναλτι. Άμα χάνει 3-0, μένει τέλος πάντων την τελική εικόνα. Γιατί ο Άρης έχει έναν πολύ κακό απολογισμό, 8-1 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν πολύ ενδιαφέρει κανέναν μέσα στην ομάδα. Ο κόσμος έχει πάρει ανάποδες. Από ό,τι μπορείς να διαβάσεις τα live. Πάνω σε αυτό, εγώ έχω να πω. Θα παρακολουθώ φέτος όλη τη σεζόν τη χρονιά που θα κάνει η Φορτούνα Σιτάτ. Όπως κάνω στο πρωτάθλημα, να δούμε αν η κύρη της Φορτούνα Σιτάτ θα είναι τόσο δυναμική σε όλα τα παιχνίδια φέτος. Όσο ήταν, δηλαδή 5 γκολ σε φιλικό, καθίστε ρε παιδιά, εντάξει. Θυμίζω ότι πέρσι η ομάδα με 20 μέρες φυσική κατάσταση και διάφορες άλλες τακτικές στο 3-5 πηγάδια πήγε στην Ολλανδία, σάδωσε τα πάντα, δεν είχε φάει γκολ. Το πρώτο γκολ το έφαγε σε ένα φιλικό με το Αγροτικό Αστέρα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι κιόλας. Και σε κάποια φάση έπεσε. Ναι, δεν βγήκε όμως αυτό. Οπότε ίσως είναι καλύτερα να χάνεις τα φιλικά παρά να. Καλύτερα να κερδίσεις παντού, αλλά βλέπεις αυτό. Βλέπεις άμα δεις βαριά πόδια, καταλαβαίνεις ότι κάτι δουλεύεται μέσα στο γήπεδο. Αν τους δεις να πετάνε Ιούλιο και Αύγουστο. Τώρα ακόμα νομίζω είναι βαριά τα πόδια γιατί δεν έχουν προλάβει να δουλέψουν ακόμα. Όχι. Τα βαριά πόδια θα φανούν νομίζω τέλη. Μετά τα δύο παιχνίδια θα φανούν τα βαριά πόδια. Ειδικά φέτος που η χρονιά είναι τεράστια, γιατί ξεκινάει από Ιούλιο, δηλαδή ξεκινάει σε 15 μέρες. Και το τελευταίο παιχνίδι ο Άρης, καλώς έχω τον πραγμάτων στα playoff τη πρώτη εξάδα, τελειώνουν μέσα Μαΐου. Μιλάμε για 10 μήνες. Για να βγάλεις 10 μήνες, πρέπει να έχεις κάνει φοβερή προετοιμασία. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να βρεις πώς θα είσαι έτοιμος 25 Ιουλίου, πώς θα είσαι έτοιμος στο πρωτάθλημα, πώς θα φορμαριστείς στα play-off. Γι' αυτό του χρόνου θα έχεις, επειδή τελειώνει και αργά το πρωτάθλημα με τα play-off, καλά θα κάνουν οι παίκτες του Άρη να βγουν Champions League ομίλους, δεν ξέρω πώς θα γίνει, ή να είναι στο Europa League ομίλους, για να μην έχουμε τέλη Μαΐου, τελειώνει η σεζόν, αρχές Ιουλίου πάλι τα ίδια.
να έχουμε ένα μήνα προετοιμασία και να τρέχουμε κι εμεί εδώ πέρα στο στούντιο. Οπότε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Παίρνει το κύπελο και μπερδεύει, δεν έχει. Α, μπράβο. Έτσι, το κύπελο τι δίνει, τι δίνει ο Μιλού. Το καλό είναι. Αυτό δίνει, εντάξει. Οπότε διπλό το κίνητρο. Ναι, στη συνέχεια μιλάει ο Φαμπιάν Έμαν για την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα και λέει ότι είχε και άλλες επιλογές στην Αυστρία. Απλά μίλησε με πολλούς ανθρώπους και του είπαν καλά λόγια για την Ελλάδα. Ένας εξ αυτών ήταν και ο πρώην παίχτης του Άρη, ο Πρίλασνινγκ. Μπράβο. Τώρα με σκοτώνεις εδώ. Είναι ο μόνος Αυστριακός που έχει παίξει στον Άρη πριν τον Έμαν. Είναι η χρονιά το 2001-2002. Μιλάμε για μία 22 πριν. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, τι μπορεί να είπαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Πώς θυμάται ο Άρης. Τα είπαν. Πώς θυμάται αυτό τον Άρη και πώς είναι ο Άρης πλέον. Έτσι. Ενώ αποθέωσε ουσιαστικά τον Κουέστα, τον είπε ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και λέει ότι έμαθε ότι προέρχεται από μια πολύ φανταστική σεζόν με τον Άρη. Ήρθε εδώ και για να μάθει αλλά και για να συναγωνιστεί τον Κουέστα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο έχουν περίπου μια διαφορά 10 χρόνων. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κουέστα είναι στα 30 και ο Έμαν είναι στα 20, αυτή τη στιγμή 20-21. Απέφυγε ουσιαστικά να απαντήσει για το επίπεδο της ομάδας, καθώς είναι 5-6 μέρες εδώ και ό,τι και να έλεγε δεν θα το εννοούσε κιόλας. Μίλησε για τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Αλέκο Ράντο, ο οποίος όπως τονίζει τους κάνει δυνατές προπονήσεις και είναι πολύ σκληρός με αυτούς. Εντάξει, και εδώ. Και επίσης αποκάλυψε ότι στα 10 του, μέχρι τα 10 του ήταν επιθετικός. Και έφυγε από μια ομάδα ο τερματοφύλακας και αποφάσισε τότε να αλλάξει καριέρα. Ελπίζω να έχει διατηρήσει τον έλεγχο της κατοχής της μπάλας σαν επιθετικός. Και εδώ που θα τα χαλάσουμε είναι που λέει ότι αγαπημένος του goalkeeper δεν είχε. Να, ορίστε, μας τα χάλασε. Πάνω που ήμουν έτοιμος και θα κατοχυρώσω από τώρα, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το πράγμα και αυτό το κείμενο, το editorial, ότι το Έμαν δάκρυα και υδρότας το κατοχυρώνω από τώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι δικό μου κείμενο αυτό. Όταν τώρα θα είναι στο τελικό. Ναι, ελπίζω να μην χρειαστεί κι εγώ. Όχι, εντάξει, για να μην τον αναδικούμε τον τερματοφύλακα. Ελπίζουμε να χρειαστεί με υποκαλές συνθήκες. Όχι δηλαδή να μην μπορεί ο Κουέστα να επιλέξει ο Σάββας Παντελίδης ότι ο Έμαν είναι πιο έτοιμος. Κάπως έτσι. Το Έμαν δάκρυα και υδρότας το κατοχυρώνω από τώρα και σποτάκι και όλα. Δεν έχει. Είναι δικό μου λοιπόν. Πες μας και για τον Κωνσταντινίδη για κλείσιμο. Για κλείσιμο, έτσι θα με διώξει από τότε. Ο 25χρονος δεξιός μπακ, ουσιαστικά με τον Μανώλη Τζανακάκη είναι οι δύο λύσεις που έχει ο Άρης στον άκρο της άμυνας αυτή τη στιγμή, μέχρι να έρθει και ο Ντάνιελ Σούλγκρεν. Μίλησε, ουσιαστικά είπε αυτό που λένε και όσοι και ο προπονητής που είπε προχθές ο Σάββας Παντελίδης, ότι η ομάδα δουλεύει καλά, αλλά δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι από την εικόνα που δείξαν στα φιλικά. Γιατί όπως και να κάνεις, δεν μπορείς να δείξεις 8 γκολ και να είσαι ικανοποιημένος, έτσι. Τονίζω ότι δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα είτε κέρδισε είτε χάσει τα φιλικά, που και αυτό τονίζουν όσοι ασχολούνται με την προετοιμασία κτλ. Έκανε μια δύσκολη χρονιά πέρσι, είχε τον τραυματισμό και στο Φεβρουάριο περίπου και έχασε όλο το υπόλοιπο τη σεζόν. Πλέον τονίζω ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά και σωματικά να ανταπεξέλθει. Λέει ότι μάλιστα αυτό το καλοκαίρι δεν έκανε σχεδόν καθόλου διακοπές για να προλάβει να φτάσει στα επίπεδα που απαιτούνται και να υπάρχει μια επιτυχημένη σεζόν μπροστά μας. Το έχει πει ο Bill Gates αυτό, ότι οι διακοπές είναι ο εχθρός της αυτοβελτίωσης και της επιτυχίας. Γι' αυτό έγινε αυτό το ρεφλέ. Επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω ότι όποτε πάω διακοπές, μετά όταν επιστρέφω είναι άθλια κατάσταση. Γι' αυτό είναι δισεκατομμυριούχος και εμείς είμαστε εδώ. Ναι. Παρότι είμαστε εκατομμυριούχοι. Γιατί όχι. Δηλαδή, γιατί ποιος το αποκλεί αυτό. Λοιπόν, περίπτωση για να γίνουμε εκατομμυρίχοι, να είμαστε δισεκατομμυρίχοι. Ναι. Το γνωστό. Για την ετοιμότητα της ομάδας, τόνισε πως προφανώς και η ομάδα δεν θα είναι έτοιμη αυτή την εποχή. Έχουν φύγει κάποιοι βασικοί παίχτες. Ναι, παιδί μου, και ουσιαστικά θα προσπαθήσουν πολύ καλά μέχρι τις 25 Ιουλίου να είναι έτοιμοι. Η ομάδα, του έγινε ερώτηση γιατί είναι από τους λίγους Έλληνες που υπάρχουν στην ομάδα. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό το πράγμα. Καθώς προσπαθούν να γίνουν μια οικογένεια και από τους παίχτες που υπάρχουν από την προηγούμενη σεζόν να κάνουν ένα ομοιογενές σύνολο. Yeah. Δουλεύουν όλοι για να είναι έτοιμοι, ρε παιδί μου, και τονίζει ότι του έχει ζητηθεί από τον Σάββα Παντελίδη να συμμετέχει και ενεργά στο επιθετικό κομμάτι, γιατί πήγε να βγάλει μια πολύ καλή φάση στο παιχνίδι με το χθες. Φαίνονταν ότι το είχε από πέρσι αυτό. Ναι, ήταν είναι πιο επιθετικογενής μπακ, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και τους λέει, ζήτησε ο προπονητής να έχει πιο μεγάλη ενεργή συμμετοχή στο τρίτο μισό του γηπέδου. Αυτά και από τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα
σιγά σιγά να αποδεσμευτούν. Να πω εγώ ότι στις 7 είναι η προπόνηση των κιτρινών. Θα έχει τελικό σίγουρα μέσα από το λεμπατάρι, γιατί χρωστάνε στο δεκαετία με τα βιντεάκια. Ναι, εντάξει, τα βιντεάκια νομίζω θα είναι σε 4K ανάλυση τα βιντεάκια από το λεμπατάρι. Και φυσικά πλήρες ρεπορτάζ από το allaboutaris.com καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και στα φιλικά και σε όλα τα παιχνίδια του Άρη έχετε την κορυφαία ενημέρωση. Μπαίνετε και βλέπετε και τα βιντεάκια και τα πάντα, γιατί ό,τι ανεβαίνει σε βίντεο στην σελίδα του Facebook του allaboutaris ανεβαίνει και σε δευτερόλεπτα. Παύση για να γελάσει ο Γιώργος Γάτος. Σε λεπτά τουλάχιστον στο All About Aris. Αν είμαι εγώ Βάρδια, είναι σε δευτερόλεπτα, σε δέκα, σε ένα νοσοκόμιο. Ακριβώς. Έτσι, παπ, τελείως κατευθείαν. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ολοκληρώνουμε Γιώργο Γάτο. Καλό απόγευμα. Ανανεώνουμε για αύριο στις 5 ώρα. Ακολουθεί ώρα για μπλε με Γιώργο Ματζιούκη για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Μέχρι από εμάς, καλό απόγευμα.